Αγαπητοί συνδημότησες και συνδημότες, σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμμετοχή σας στην απόψινή συγκέντρωση. Η συμμετοχή σας δείχνει ότι είστε πράγματι ενεργοί δημότες που αγωνιούν για το μέλλον αυτού του πρικισμένου αλλά και παραμελημένου τόπου μας. Επικεφαλής της παράταξής μας είναι η Μαρκέλα Ταυρίδου. Μια καταξιωμένη μηχανικός, γνωστή για την πετυχημένη δράση της, όταν στα 21 της χρόνια συμμετείχε ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το έργο της ως εκλεγμένη ενεργός δημότης αναγνωρίστηκε από όλους τους συμπολίτες της. Και τώρα σας καλώ να υποδεχτούμε την αυριανή μας δήμαρχο, Μαρκέλα Ταυρίδου. Φίλες και φίλοι, ενεργοί δημότες και δημότησες, είναι ιδιαίτερη η χαρά μας σήμερα για την παρουσία σας εδώ στην κεντρική μας ομιλία. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη και την εκτίμηση στο πρόσωπό μας και στον ενεργό δημότη, την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών του Δήμου που παλεύει για ένα καλύτερο αύριο. Τα τελευταία 70 χρόνια η πλατεία αυτή ένιωσε αρκετές φορές την πίεση και τον παλμό τέτοιων προεκλογικών συγκεντρώσεων. Άλλοτε με ένταση και άλλοτε σιωπηλά, κατέγραψε στα σπλάχνα της την ιστορία της πόλης και του Δήμου μας. Περνούν από τη σκέψη μου όλα εκείνα τα πρόσωπα των πρώην δημάρχων που συνέδεσαν τη ζωή τους και τη δραστηριότητά τους σε αυτή την πόλη. Αυτή η πλατεία όμως έχει για μένα μια ιδιαίτερη σημασία και φορτίζει με αρκετή συγκίνηση την ψυχή μου. Εγώ εδώ μεγάλωσα, σε αυτήν την πλατεία. Στο καφενείο ο Πόντος του πατέρα μου, του αξέχαστου Μήτα Ταυρίδη, όπου σπουδάζοντας στο Πολυτεχνείο και συγχρόνως δουλεύοντας στο καφενείο, μαζί με τις αδερφές μου χτίσαμε το δικό μας μέλλον με τον ιδρώτα μας και την αγωνία των γονιών μας. Εδώ παλέψαμε και με τα παιδιά του τότε Πολιτιστικού Συλλόγου του Λαγκαδά και βάλαμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι στον πολιτισμό του τόπου μας. Ο ενεργός δημότης δεν έρχεται για να γκρεμίσει μνήμες και προσφορές. Δεν έρχεται να αμφισβητήσει έργα. Δεν ακυρώνει την προσφορά κανενός από όσους πέρασαν από το Δήμο Λαγκαδά. Ο ενεργός δημότης έρχεται επειδή τα τελευταία χρόνια ο τόπος μας άρχισε να μαραζώνει. Όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά εξαιτίας της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς. Εξαιτίας της κατασπατάλησης των πόρων του Δήμου και της εξυπηρέτησης μιας παρέας κολλητών και συγγενών του εκάστοτε δημάρχου. Η λογική της ρεμούλας και της αρπαχτής μας εξοργίζει και μας αναγκάζει να σηκωθούμε από τον καναπέ μας. Να μπούμε μπροστά και να φωνάξουμε. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Τα λόγια μου σήμερα δεν θα χαϊδέψουν αυτιά. Σήμερα αποφάσισα να βάλω όλους μας, όλους σας, με μένα πρώτη-πρώτη, μπροστά στις κοινωνικές μας ευθύνες. Γιατί σήμερα και στις 7 δημοτικές μας ενότητες, Ασσύρου, Βερτίσκου, Καλλινδίων, Κορώνιας, Λαγκαδά, Λαχανά και Σοχού, βιώνουμε την ίδια, ίσως και χειρότερη κατάσταση από αυτή που ζει ο ελληνικός λαός.
Ανεργία και φτώχεια στη χώρα. Ανεργία και φτώχεια και εδώ. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος, που τελικά τον κατάντησαν μια απέραντη χωματερή με λουκέτα παντού σε εργοστάσια και καταστήματα, με χιλιάδες ανέργους. Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. Γι' αυτό και κατεβαίνω για δήμαρχος. Οι συνεργάτες μου και εγώ ξέρουμε ότι μόνο μαζί, μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μπορούμε να διορθώσουμε πολλά από αυτά τα στραβά και τα άδικα. Φτάνει πια. Εμείς αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Αγωνιούμε για το μέλλον του. Η ανεξάρτητη κίνηση πολιτών ενεργός δημότης ήρθε να ενσαρκώσει αυτή την αγωνία και να κάνει πράξη τα όνειρα των ανθρώπων της γενιάς μας. Νομίζουμε πως είναι καιρός και έχουμε κάθε δικαίωμα να ονειρευτούμε κι εμείς για αυτόν τον τόπο. Να ξεδιπλώσουμε τα δικά μας οράματα. Να κάνουμε πράξη όσα σπουδάσαμε και αποκτήσαμε ως εμπειρία ζωής στον κοινωνικό και επαγγελματικό μας στίβο. Συνδημότησες και συνδημότες, δημιουργήσαμε ένα ψηφοδέλτιο με πολλή φροντίδα, ώστε να είναι από τα καλύτερα που παρουσιάστηκαν ποτέ στο Δήμο μας. Με ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές ομάδες και ηλικίας, με γνώση, εμπειρία, μόρφωση, αλλά κυρίως με εντυμότητα και αποφασιστικότητα, να παλέψουν μαζί με τους δημότες για την προκοπή του τόπου. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε ψέματα, κουτσομπολιά και λάσπες. Αυτά τα αφήνουμε στους άλλους να βουτυχτούν σε αυτό το βούρκο. Δεν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ψήφους μέσα από τις οικογένειες όπως κάνουν οι άλλοι. Δεν ρουσφετολογούμε. Δεν τάζουμε όπως κάνουν οι άλλοι. Και δεν διαπραγματευόμαστε. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το ψηφοδέλτιο. Φίλες και φίλοι, για μένα η θέση του Δημάρχου δεν είναι προβολή, δημοσιότητα, διασυνδέσεις και γκλαμουριά. Είναι θέση ευθύνης. Δεν θα διστάσω, ακόμη και να παραιτηθώ, αν κρίνω ότι τα έργα μου είναι κοντύτερα από τα λόγια μου. Άλλωστε, στο σημείο αυτό, θέλω να σας τονίσω ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δουλεύω ως μηχανικός τα τελευταία 30 χρόνια, διευθύνω το γραφείο μου για το οποίο είμαι περήφανη και είμαι σίγουρη ότι έτσι θα αισθανθώ και για το Δήμο Λαγκαδά μετά από τα 5 χρόνια διοίκησής μας. Όταν αποφασίσαμε τη συγκρότηση αυτής της νέας κίνησης, το κάναμε με γνώμονα ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται και μια άλλη προοπτική, μια άλλη πρόταση, μια φιλοσοφία που δεν την είδαμε να κυριαρχεί στη δική μας πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Οι αντίπαλοι μας λένε στα καφενεία ότι δεν μπορούν να κάνουν έργα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Και πώς βρήκαν χρήματα άλλοι δήμοι και έχουν κάνει μεγάλα έργα εν μέσω οικονομικής κρίσης? Πώς τα κατάφερε η Ανάβρα, ένα μικρό κτηνοτροφικό χωριουδάκι, και έγινε πρότυπος οικισμός σε όλη την Ευρώπη? Πώς τα καταφέρνουν τόσοι και τόσοι δήμοι που αξιοποιούν σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να δημιουργήσουν υποδομές και να προσφέρουν χρήσιμες εφαρμογές στους πολίτες τους και φυσικά νέες θέσεις εργασίας? Φίλες και φίλοι, σήμερα που ο κόσμος όλος κινείται με την ταχύτητα του ίντερνετ, δυστυχώς ο Δήμος μας αδυνατεί να εξυγχρονιστεί στα νέα δεδομένα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, δέσμια των κεντρικών πολιτικών επιλογών, αφέθηκε στα χέρια της όποιας εξουσίας ή άλλοτε πάλι ταυτίστηκε μαζί της, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην ίδια θέση με την κεντρική διοίκηση. Πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεργάζεται και να διεκδικεί, αλλά να μην εξαρτάται από την κεντρική εξουσία. Δυστυχώς, κατά καιρούς την έκαναν ίδια με αυτούς. Την απαξίωσαν, την περιθωριοποίησαν, την έκαναν φτωχή σε ανθρώπους, πόρους και δυνατότητες. Και τώρα, οι ίδιοι
τη χαρακτηρίζουν ως το πιο διεφθαρμένο θεσμό, όπου βασιλεύει ό,τι βασίλευε και στο κράτος, δηλαδή η αρπαχτή, η υπερκοστολόγηση, οι απευθείας αναθέσεις, ανύπαρκτος, τα έργα που εγκρίνονται και δεν γίνονται, ο ανύπαρκτος έλεγχος από την αναθέτουσα αρχή ή το κράτος, η κατασπατάληση των πόρων, οι χωρίς όρια δαπάνες προβολής όχι των θεσμών του Δήμου, αλλά των ίδιων των προσώπων. Με μεγάλη μας έκπληξη, είδαμε έντυπα που κυκλοφόρησε ο νυν Δήμαρχος. Μιλάει για διαφάνεια και για έργα που έγιναν. Ούτε λίγο τι πολύ, μας μιλάει για ένα θαύμα που έγινε επί της Δημαρχίας του. Πράγματι, είναι ένα θαύμα αυτό που έκανε. Κατάφερε να κάνει το μαύρο άσπρο. Ευτυχώς όμως, οι δημότες έχουν μνήμη, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τι έγινε και κυρίως τι δεν έγινε στο Δήμο μας. Φίλες και φίλοι, η εποχή του άρτου και των θεαμάτων πέρασε και πλήγωσε τη μνήμη του λαού μας βαθιά. Ο άρτος, δυστυχώς, λείπει από πολλούς συνδημότες μας και κυρίως τα σπίτια των απλήρωτων επί μήνες υπαλλήλων του Δήμου μας. Αλλά και τα θεάματα που μας προσφέραν είναι φτωχά με αμφίβολης ποιότητας πολιτισμό. Όλα αυτά πρέπει να πάρουν τέλος. Οι πολιτικοί με το ψαλίδι στο χέρι για να κόβουν κορδέλες εγγενείων προεκλογικά πρέπει κάποτε να εκπλήψουν. Οι δρόμοι του Δήμου για χρόνια δεν συντηρήθηκαν καθόλου και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να προσπαθούν με μπαλώματα και πασαλήματα να σώσουν την κατάσταση. Επιτέλους, μη μας κοροϊδεύετε άλλο. Ο ενεργός δημότης φέρνει ακριβώς αυτό. Το νέο αέρα, το νέο πνεύμα στην εξουσία, το σωστό επαγγελματισμό και τη γνώση των πραγμάτων. Τη νέα νοοτροπία στο σχεδιασμό, τη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Είναι αδιανόητο σε μια εποχή που τρέχουν εκατοντάδες προγράμματα επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, καινοτομίας, επαγγελματικής κατάρτισης, ο κόσμος μας να στείνεται στην ουρά για μια δίμηνη απασχόληση που θα τον έχει άνεργο τους άλλους 10 μήνες. Και αυτό βέβαια, αν πληρωθεί και πόσο θα πληρωθεί. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας σας έχει ήδη διανεμηθεί. Γνωρίζετε ότι όσα περιλαμβάνει δεν είναι έκθεση ιδεών. Είναι προγράμματα μελετημένα με ρεαλιστικές και μαχητικές λύσεις. Είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια της πάλης που δίνουμε για έναν καλύτερο Δήμο εδώ και χρόνια από όποιο κοινωνικό χώρο βρεθήκαμε. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να το υλοποιήσουμε. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Εμείς, σε αντίθεση με τις άλλες παρατάξεις, δεν σταματήσαμε να παλεύουμε. Αντιταχθήκαμε στο σχέδιο για το εργοστάσιο καύσης στη Μαυροράχη. Αντιταχθήκαμε στην ανεξέλεγκτη ρήξη σκουπιδιών χωρίς επαρκή βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο των απορριμμάτων, χωρίς να υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας το όνειρο της ιδιωτικοποίησης, με ενεργοποίηση του θεσμού της ανακύκλωσης. Σε λίγο, τα λίμματα του Χιτά θα φτάσουν στο Λαγκαδά. Και δεν θα μυρίζει μόνο η άτυχη Άσυρος, θα μυρίζει όλη η περιοχή. Εμείς δεν θα το αφήσουμε να συμβεί αυτό. Θέλουμε να δώσουμε μαζί με τους δημότες, με σας, τον αγώνα για τη λίμνη, για το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο. Να δώσουμε μάχη για την ποιότητα ζωής σε όλα τα χωριά μας. Επιμένουμε στην αναβάθμιση της μέτρησης των ρήπων. Η λίμνη Κορώνια δεν είναι απλά ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και οι προηγούμενοι, δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσει το πρόβλημα, ούτε κάτι για να διορθωθεί. Πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής λιγότερο υδροβόρων, αλλά ταυτόχρονα αποδοτικών καλλιεργιών,
έτσι ώστε να δοθεί διέξοδο στο τέλμα που έχει οδηγηθεί η αγροτική οικονομία της περιοχής. Σήμερα χρειάζεται πραγματικά να αλλάξουμε το Δήμο, ξεφεύγοντας από απλά διαχειριστικές λογικές. Η συμμετοχή των Δημοτών, η συμμετοχή σας, είναι αυτή που θα πολεμήσει τη γραφειοκρατία, θα αναδείξει προοπτικές, αλλά και τη δυναμική του τόπου. Ως Δημοτική Αρχή, φροντίζουμε και επιδιώκουμε σε μόνιμη βάση και πέρα από μικροπολιτικές τακτικές την ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων για τα κρίσιμα ζητήματα. Γι' αυτόν τον λόγο θα λειτουργήσουμε το Συμβούλιο των Επικεφαλής των Παρατάξεων. Ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης είναι ένας θεσμός που μπορεί να επιλύσει ζητήματα και διενέξεις, αρκεί βέβαια το ρόλο αυτό να τον παίξει ένα πρόσωπο με ανάλογα προσόντα και κοινωνική αποδοχή. Τέτοια μέτρα δεν χρειάζονται μέτρα. Τέτοια μέτρα απαιτούν βαθιά δημοκρατική συνείδηση. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την αποκέντρωση του Δήμου. Ενισχύουμε τα τοπικά συμβούλια. Πρέπει άμεσα να ανοίξουν οι δημοτικές κοινότητες. Οι δημότες να εξυπηρετούνται στον τόπο τους. Έξυπνη πόλη. Όλα με μια κίνηση. Εξυπηρέτηση από απόσταση. Ίσες ευκαιρίες και εύκολη πρόσβαση στα δημόσια κτίρια σε όλους τους πολίτες. Με και χωρίς αναπηρίες. Όλα στο φως. Διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλα τα στάδια των αποφάσεων. Καθιερώνουμε την ώρα του Δημότη για όλους όσους ασκούν διοίκηση. Δημιουργούμε γραφείο παραπώνων. Τα ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά αποτελούν για όλο το Δήμο μας ένα μεγάλο κεφάλαιο, μέσω του οποίου μπορούμε να ελπίσουμε σε ταχύτερη ανάπτυξη, γι' αυτό και αποτελούν μια από τις βασικές μας προτεραιότητες. Κατασκευή νέων ξενώνων φιλοξενίας. Ανακατασκευή του κεντρικού κτηρίου, σύμφωνα με την όμορφη εικόνα που είχε κάποτε. Δημιουργία μικρού θερινού κινηματογράφου. Μετατροπή των λουτρών σε σύγχρονη λουτρόπολη. Για τη ΔΕΙΑΛ προτείνουμε. Καταγραφή, αποτύπωση των δικτύων και έξυπνο έλεγχο των απολειών μέσω σκάντα σε αντλιοστάσια και δεξαμενές. Άμεση κάλυψη όλων των ιδρευτικών αναγκών των οικισμών. Είναι ντροπή το 2014 να μην υπάρχει ικανό και πόσιμο νερό σε όλα τα χωριά μας. Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και βιολογικών σταθμών σε όλους τους οικισμούς. Άμεση σύσταση γραφείου περιβάλλοντος με εισηγητικό ρόλο για τη Δημοτική Αρχή. Μιλήσαμε μαζί σας σε όλα τα χωριά και είδαμε μαζί σας τα προβλήματα που υπάρχουν στη συγκοινωνία. Προτείνουμε επανασχεδιασμό των δρομολογίων του Δήμου σε συνεργασία με τους φορείς ΣΑΣΤ, ΟΑΣΤ, ΚΤΕΛ. Επίσης, μελέτη και σχεδιασμό ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. Προχωράμε σε ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων. Επιβάλλεται η διάνοιξη και η ετήσια συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων, ελεύθερων από αυτοκίνητα χώρων, με ταυτόχρονη λειτουργία υπαίθριων δημοτικών χώρων πάρκινγκ. Επιτέλους, να ολοκληρωθούν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια του Δήμου Λαγκαδά που έχουν βαλτώσει. Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής φυσικού αερίου στο Δήμο. Υλοποίηση της μελέτης σύνδεσης του κόμβου των λουτρών με την Εγνατία Οδό. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει στην περιοχή η διέλευση του Αδριατικού Αγωγού Αερίου TAP. Υλοποίηση ενός συστήματος GIS, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, για το Λαγκαδά και τις πρωτεύουσες των δημοτικών ενωτήτων. Για σας, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, σχεδιάζουμε. Πιστοποίηση και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Οργάνωση σεμιναρίων για νέους αγρότες. Αξιοποίηση των υπαρχόντων άδειων κτίριων για στέγαση αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμούς. Εξυγχρονισμός, συντηρήσεις και επεκτάσεις στα υπάρχοντα αρδευτικά φράγματα και δίκτυα. Έργα προστασίας και βελτίωσης των βοσκοτόπων.
Προχωράμε σε καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, αξιοποίηση της δημοτικής γης, δημιουργία γραφείου διασύνδεσης και προώθησης νέων τεχνολογιών και ευκαιριών, δημιουργία τμήματος στο Δήμο, το οποίο θα παρακολουθεί και θα υλοποιεί επενδυτικά προγράμματα και δράσεις, δημιουργία βασικών δομών ανάπτυξης με το μέσο ΕΣΠΑ 14-20 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Προτεραιότητάς μας είναι ο τουρισμός. Συνεργασία με τη Μητρόπολη για περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Προσέλκυση τουριστών της μιας μέρας. Ιαματικός επισκέπτης στα βουνά, ποδηλατοδρομίες, πεζοπορίες, επισκέψεις του αρχαιολογικού χώρου που, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς. Ανάδειξη του αγροτουρισμού. Μεριμνούμε για την υγεία τη δική μας και των παιδιών μας. Διεκδικούμε την άμεση στελέχωση των υπαρχόντων κέντρων υγείας. Για τους δημότες μας, που αντιμετωπίζουν οικονομικά και εργασιακά προβλήματα, αναπτύσσουμε παραπάνω τις κοινωνικές δομές του Δήμου, κοινωνικό παντοπολείο, ιατρείο φαρμακείο, καθώς και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Για μας όμως, για την παράταξή μας, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Θα βάλουμε άλλη μία λέξη. Θέλουμε ένα Δήμο μαχητικό. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Κανένα παιδί νηστικό. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ελαστικών σχέσεων εργασίας. Δεν θεωρούμε λύση τις ολιγόμενες προσλήψεις. Καμία απόλυση προσωπικού στο Δήμο μας. Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος. Για την νεολαία μας φροντίζουμε τη σχολική στέγη και λειτουργούμε σε σωστές βάσεις στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο πολιτισμός του τόπου μας είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό καταγράφουμε την τοπική ιστορία της περιοχής μας, αναδεικνύουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις του κάθε οικισμού. Αναδεικνύουμε την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Δημιουργούμε ολοκληρωμένο αρχαιολογικό χάρτη του Δήμου. Ενισχύουμε το θεσμό του Φεστιβάλ Παιδείας και επαναλειτουργούμε πετυχημένες δράσεις όπως είναι η κατασκήνωση και τα μουσικά σεμινάρια Βερτίσκου. Ο αθλητισμός είναι μια υπόθεση όλων μας. Οργανώνουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού για νέους, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Συνεργαζόμαστε στενά με τους αθλητικούς συλλόγους. Βελτιώνουμε και συντηρούμε τις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις και τους αθλητικούς χώρους στα σχολεία του Δήμου Λαγκαδά. Αναμόρφωση του χώρου της πισίνας με κατασκευή σκεπάστρου. Διαχείριση των αδέσποτων ζώων που αποτελεί μείζον πρόβλημα σε όλα τα χωριά μας σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς. Ανάπλαση της εισόδου της πόλης του Λαγκαδά και των οικισμών. Η είσοδος του Λαγκαδά είναι από μόνη της ντροπή. Από τη μια μεριά αφημένο το στρατόπεδο Μπαρέτη και από την άλλη ένα εγκαταλειμμένο πάρκο και ένα μπήλιο που δεν λέει να τελειώσει. Στη διοίκησή μας είναι προτεραιότητα να ολοκληρωθεί το μπήλιο με την άμεση ένταξή του στο ΕΣΠΑ και να αξιοποιηθεί το στρατόπεδο Μπαρέτη. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, τα οράματά μας, οι προβληματισμοί μας για το Δήμο μας. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας ότι βάζουμε τον πήχη ψηλά για τους άλλους συνυποψηφίους μας. Αλλά εμείς ερχόμαστε αποφασισμένοι για την ανατροπή της νοσηρότητας. Είναι απαίτηση όλων μας, όλων σας, απαίτηση των καιρών. Αυτό ήταν το μήνυμα που πήραμε από όλα τα χωριά μας, από όλους τους δημότες της περιοχής. Φίλες και φίλοι, στην ερώτηση, γιατί εμείς, γιατί να μας εμπιστευτείτε, γιατί να εμπιστευτείτε εμάς και όχι αυτούς, σας απαντώ. Γιατί οι πρώην δήμαρχοι έδωσαν ήδη εξετάσεις και απέτυχαν ικτρά.
κρίνονται από τα έργα τους που ήταν τελικά φτωχότερα από τα λόγια τους. Κρίνονται από την αδυναμία τους στη διοίκηση και την μη αλλαγή του μοντέλου της. Οι δύο προηγούμενοι δήμαρχοι και συνυποψήφοι μου δοκιμάστηκαν τα τελευταία 16 χρόνια. Η κακοδιοίκηση του Καραγιάννη έφερε στην εξουσία το προσωποκεντρικό, πελατειακό και αλαζονικό καθεστώς Αναστασιάδη. Οι πελατειακές σχέσεις χαρακτηρίζουν τη διοίκηση και των δύο. Και οι δύο υπήρξαν άφωνοι παρατηρητές στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του Δήμου, Χιτά Λίμνη. Οικονομικά σκάνδαλα, μαύρη εργασία και απλήρωτη. Απευθείας αναθέσεις. Σε ένα μόνο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν καταγραφεί 18 απευθείας αναθέσεις. Αντί να ασχοληθούν με το προφίλ του Δήμου, έχτιζαν το δικό τους πολιτικό μέλλον με φωτογράφους και με πληρωμένες διαφημίσεις από το Δήμο. Αντί να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Δήμου ως αντιπολίτευση, ήταν παντελώς απόντες από τις κρίσιμες αποφάσεις. Όταν ο ένας έπαιρνε αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, σκορπίζοντας εκατομμύρια ευρώ, ο άλλος δεν νοιαζόταν καν να διερευνήσει αν τα έργα αυτά υπάρχουν ή εκτελέστηκαν. Όταν τα λουτρά εμφάνιζαν οικονομικά ανοίγματα της τάξης του 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν τότε πρώτο θέμα για εκλογική εκμετάλλευση. Τώρα, όλα μέλη γάλα και τα λουτρά στο χάλι τους. Όταν ο ένας άφηνε απλήρωτους τους υπαλλήλους, ο άλλος φύριζε αδιάφορα, δημιουργώντας μια αφόρετη και αδιέξοδη κατάσταση. Δεν σκέφτονται. Πώς εμφανίζονται διεκδικώντας ψήφο? Από ποιους? Από αυτούς που χρωστάνε εδώ και 8 χρόνια δεδουλευμένα? Όταν οι υπάλληλοι αρνούνταν να υποκύψουν στις οικονομικές αυθαιρεσίες του Δημάρχου, απολάμβαναν μια μετάθεση σε άλλο χωριό του Δήμου προς υπακοή. Και η αντιπολίτευση, συνυπεύθυνη και αδύναμη, δεν προστάτευσε τα συμφέροντα του Δήμου, αλλά και τους δημότες από την κακοδιοίκηση. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσιζε ενάντια στο εργοστάσιο καύσης του Χιτά, οι εκπρόσωποι του Δήμου στο Φόσδα ψήφιζαν υπέρ. Όταν ο κόσμος αγωνιούσε για το Χιτά, ο Δήμαρχος και η τοπική κοινότητα Ασκού, με πρόεδρο της παράταξης Καραγιάννη, αποφάσιζε εγκατάσταση ιδιωτικού εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων αγνώστου ταυτότητας. Όταν ο κόσμος ζητά απολογισμό για τα ταξίδια και τα παζάρια, καθώς και για τις γιορτές αγγέλων, η αντιπολίτευση ξέρει ή ζήτησε ποτέ απολογισμό για τα κέρδη ή τις απώλειες? Τι να μας πούνε για τον Πύλιο, 27 χρόνια στασιμότητα? Δεν προσβάλλουν τη μνήμη του Δωρητή? Έχουμε πλήρη εγκατάλειψη σε όλες τις ενότητες. Όταν ο ένας αγόραζε αντλίες για αντλιοστάσια που δεν υπήρχαν, ο άλλος έκανε πως δεν καταλάβαινε. Όταν όλοι μας διαπιστώναμε το χαμηλό επίπεδο στα Δημοτικά Συμβούλια, αυτοί αδιαφορούσαν. Τα δύο δε τελευταία Δημοτικά Συμβούλια δικαίωσαν απόλυτα την άποψή μας. Όταν Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν ταυτόχρονα και προμηθευτές του Δήμου, απόδειξη τα τιμολόγια τους, η αντιπολίτευση ονειρευόταν πότε θα πάρει την εξουσία για να συνεχίσει το έργο. Όταν ένας πρώην αντιδήμαρχος κατήγγειλε δαπάνες για γήπεδα που είχαν ήδη τελειώσει, η αντιπολίτευση απλά χαμογελούσε για τα τραγικά φαινόμενα. Όταν ο νυν δήμαρχος για το στήσιμο μιας ιστοσελίδας και τη συντήρησή της πλήρωσε σε γνωστή παρέα 50.000 ευρώ, ο άλλος προφανώς χάρηκε για τη δαπάνη.
Όταν το γραφείο του Δημάρχου, γραμματέων, ειδικών συμβούλων, ιδιαιτέρου γραφείου, φωτογράφων, στήχησε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ την τριετία που πέρασε, τι έκανε η αντιπολίτευση για την κατασπατάληση αυτού του χρήματος? Τώρα όμως ήρθαμε εμείς. Γιατί λοιπόν λέμε ναι στον ενεργό δημότη? Πολύ απλά. Προτείνουμε ένα εφικτό πρόγραμμα και λύσεις στα προβλήματα του Δήμου Λαγκαδά. Με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, μπορούμε να το υλοποιήσουμε και να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης. Δίνουμε προτεραιότητα στη συμμετοχή των πολιτών. Ενισχύουμε το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου με αρχές ήθους και διαφάνειας. Οργανώνουμε σωστά τη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων με αρμοδιότητα να μετέχουν ενεργά στην επίλυση των τοπικών ζητημάτων. Για μας, ο μικρότερος οικισμός του Δήμου μας είναι ισότιμος της πόλης του Λαγκαδά. Έχουμε την τεχνογνωσία, τις επιστημονικές δυνατότητες να στηρίξουμε τους πολίτες μας με προγράμματα καινοτομίας και ανάπτυξης, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, ώστε ο Λαγκαδάς και όλος ο Δήμος με τα όμορφα χωριά του να γνωρίσουν καλύτερες μέρες, με τουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών του αγροτουρισμού και του θρησκευτικού τουρισμού. Γνωρίζουμε το δύσκολο του εγχειρήματός μας, αλλά θα αξιοποιήσουμε τα πρωτογενή στοιχεία της στην περιοχή μας, η οποία είναι ένας πραγματικός παράδεισος με δυνατότητες ανάπτυξης. Κάποτε, ο κάμπος του Λαγκαδά έτρεφε όλη τη Μακεδονία. Τώρα μαραζώνει στην εγκατάλειψη, γιατί δεν βρέθηκαν άνθρωποι να μπουν μπροστάριδες στην ανάπτυξη και στον προγραμματισμό. Εμείς μπορούμε και θα το κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε να απολογηθούμε για τις πράξεις των άλλων. Δεν ανήκουμε στο ίδιο σύστημα εξουσίας, ούτε στην ίδια λογική των πελατειακών σχέσεων. Δεν συνδιοικήσαμε και δεν αδικήσαμε δημότες και δήμο. Τα στελέχη μας δεν κατηγορούνται για ατασταλίες και σκάνδαλα οικονομικής φύσης. Δοκιμάζονται οι περισσότεροι για πρώτη φορά. Οι άνθρωποι μας είναι πετυχημένοι επαγγελματικά και κοινωνικά, με πολλή όρεξη για δουλειά. Δεν κουκουλώνουμε κανέναν, ούτε αμνηστεύουμε σκάνδαλα χάρη του ηπίου κλίματος. Ο διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών και των έργων είναι δεδομένη δέσμευσή μας. Δεν κρύβουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, τις αναρτούμε μόλις αναλάβουμε διοίκηση. Όλοι. Φίλες και φίλοι, ενεργοί δημότες και δημότησες, η χρονική περίοδος που διοίκησαν και οι δύο ήταν η νοσηρότερη περίοδος του πολιτικού μας βίου. Αναλογεί και σε αυτούς ένα μερίδιο ευθύνης για το χαρακτηρισμό της αυτοδιοίκησης ως το πιο διεφθαρμένο θεσμό της χώρας. Πάντως, μαζί δεν τα φάγαμε. Αυτοί διοικούσαν, όχι εμείς. Κράτησαν έναν τεράστιο Δήμο στη στασιμότητα και δυστυχώς στην αφάνεια. Χαρακτηριστικά, σας αναφέρω ότι η Μητρόπολη Λαγκαδά έφερε το 2013 στο Δήμο μας 2.500 τουρίστες από τη Ρωσία. Πόσους έφερε ο Δήμος Λαγκαδά τα τελευταία χρόνια? Έφερε κάποιον. Έφερε το Φούχτελ και το τείχος του. Γιατί να μην μετατρέψουμε την περιοχή σε τουριστικό προορισμό? Είμαστε μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Το ξέρουμε ότι οι αγαπητοί συνυποψήφοι μας σοκάρονται όταν ακούνε την αλήθεια, η οποία είναι μία και ξεκάθαρη. Ακούστηκαν πολλά τελευταία, που διέστρεψαν την αλήθεια και την κακοποίησαν. Προσπάθησαν κάποιοι να μας χρωματίσουν κομματικά, επειδή πρώτοι χρησιμοποιήσαμε τον τίτλο «Ανεξάρτητη κίνηση Λαγκαδά, ενεργός δημότης». Και οι δύο, νυν και πρώην,
αγωνιούν για μια θέση κάτω από τον κομματικό τους χώρο. Ο ένας στηρίζεται από κυβερνητικό βουλευτή ανοιχτά και εγγράφως και ο άλλος μυστικός από άλλο βουλευτή. Τα κόμματα που μας στηρίζουν χωρίς όρους ήρθαν αυτά σε μας. Δεν πήγαμε εμείς αυτά. Εμείς, ο ενεργός δημότης και εγώ προσωπικά, δεν είμαι μέλος κανενός κόμματος. Δεν έχω κομματικές δεσμεύσεις. Η μόνη μου δέσμευση είναι ο Λαγκαδάς και οι υπόλοιπες ενότητες. Της Ασύρου, του Βερτίσκου, των Καλυνδίων, της Κορώνιας, Λαχανά και Σοχού. Ισότιμα όλες. Ο προεκλογικός αγώνας σε τρεις μέρες τελειώνει. Εσείς θα αποφασίσετε σε ποιον θα δώσετε τη δυνατότητα να κάνει τα λόγια του πράξη. Φίλες και φίλοι, θα τελειώσουμε την απόψινή μας συγκέντρωση με κάποια ερωτήματα που περιμένουμε να απαντηθούν από αυτούς που άσκησαν εξουσία τα τελευταία χρόνια, που ήταν σύμβουλοι ή δήμαρχοι. Με το χέρι στην καρδιά, στις ομιλίες που θα κάνουν τις επόμενες ημέρες εδώ, ας απαντήσουν στο λαό τους Δήμου μας, όχι σε εμάς. Πρώτον, πώς αξιολογούν το έργο τους και την προσφορά τους ανάλογα με τις δυνατότητες που είχαν ως κυβερνητικοί δήμαρχοι τότε που το χρήμα έρεε άφθονο. Γιατί έφτασε ένας Δήμος να παρουσιάζει σημεία εγκατάλειψης που πραγματικά τρομάζει τον επισκέπτη? Τι έκαναν γι' αυτό? Πώς έφτασε ένας Δήμος να πληρώνει χιλιάδες ευρώ για πληρωμή πληρεξουσίων δικηγόρων να τον υπερασπιστεί απέναντι σε μηνύσεις πολιτών που αδικήθηκαν από το Δήμο? Ποιος πληρώνει αυτά τα δικαστικά έξοδα? Ποιος πρέπει να τα πληρώσει? Ο Δήμος ή ο υπεύθυνος πρόεδρος, ο οποίος συμβούλευε τους απλήρωτους να κάνουν προσφυγή στα δικαστήρια? Ξέρουν και οι δύο τέως δήμαρχοι πόσα χρωστούν για την απλήρωτη μαύρη εργασία στους συμπολίτες μας τα τελευταία 8 χρόνια? Γνωρίζουν σε τι ποσό ανέρχονται οι απευθείας αναθέσεις στο Δήμο Λαγκαδά? Γνωρίζουν ότι στη ΔΕΙΑΛ δεν έγινε καμιά εργασία με ανοιχτό διαγωνισμό, αλλά μόνο με απευθείας αναθέσεις? Θυμούνται χοντρικά να μας πούν πόσο στήχησαν και τι κέρδισε ο Δήμος από τις φιέστες και τα πανηγύρια? Τι θα γίνει με το ΧΙΤΑ? Θα τον αφήσουν να λειτουργεί ανεξέλεγκτα κι άλλο? Και τέλος, πώς θα ξαναδιοικήσουν με το ίδιο φθαρμένο και δοκιμασμένο επιτελείο, το οποίο αλλάζει στρατόπεδο ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος? Συνδημότησες και συνδημότες, ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας Δήμος που θα έπρεπε να είναι κόσμημα και καμάρι της Μακεδονίας μας. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την τύχη του Δήμου στα χέρια μας. Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι ενεργοί δημότες. Δημότες με άποψη, με αρχές, με όνειρα, με σχέδια για το μέλλον. Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε αξιοκρατία. Θέλουμε νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε αξιοπρεπείς ανθρώπους. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Θέλουμε και μπορούμε. Ενεργοί δημότες, ήρθε η δική σας ώρα. Ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε τη ζωή του Δήμου μας. Να πάμε μπροστά όλοι μαζί. Συνδημότες και συνδημότησες, την Κυριακή 18 Μαΐου ψηφίζουμε όλοι ενεργό δημότη. Καμιά ψήφος χαμένη. Όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Όλοι μαζί για το καλό του τόπου. Στη συνέχεια, καλά, καλά, εντάξει. Περίμενε, να συνεχίσουμε. Έχουμε... Αγκαλίτσα.
Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω το ψηφοδέλτιό μας. Το διαβάζω από το έντυπο που έχουμε ήδη εκδώσει. Ένας-ένας, παρακαλώ να έρχεστε υποψήφιοι επάνω. Βαρβαρίδη Σταύρος. Βασιλιάδου Ζωή. Ένας-ένας. Βαρβαρίδη Σταύρος. Βασιλιάδου Ζωή. Γιουλέκας Αθανάσιος. Δημητριάδης Κωνσταντίνος. Ηλιάδου Όλγα. Θεολόγου Βίκτορ. Ιωαννίδου Ειρήνη. Καραϊσαρίδης Ευτύχιος. Καραποστόλου Γιώργιος. Καριάς Αθανάσιος. Κορφαλίδης Αλέξανδρος. Να έρθουν πιο κοντά οι υποψήφοι για να μην αργούν να έρθουν επάνω. Λαϊνίδης Κωνσταντίνος. Μαλαμίδης Δημοσθένης. Μασμανίδης Γιώργιος. Μέγκας Δημήτριος. Μικρόπουλος Θεόδωρος. Μόσχος Αθανάσιος. Μπάμπη Γεωργία. Μπίρδας Αναστάσιος. Ξανθόπουλος Χριστόφορος. Πατρίκης Δημήτριος. Πέικος Φώτιος. Ρόκος Γεώργιος. Σαφλέκος Νικόλαος. Σδρίβας Ιωάννης. Σεβαστίδου Ελίνα. Στεργίου Ευαγγελία.
Σημεωνίδου Χρυσοχοΐδου Θεοδώρα. Ταυρίδου Εκατερίνη. Τεκίδης Ηλίας. Τενεκετζή Ελένη. Τρουλίδης Θωμάς. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος. Τσιτάκη Μαρίνα. Φωτιάδης Ζαφύριος. Χαϊτλής Κωνσταντίνος. Χαριτονίδης Αναστάσιος. Καμιά επανάσταση δεν έχει πάει χαμένη. Συνεχίζω με το τοπικό Λαγκαδά. Αθανασιάδου Μαρία. Βασιλιάδης Δημήτριος. Κατσάκος Κωνσταντίνος. Παρθενιώτη Στυλιανή. Το επόμενο όνομα απουσιάζει. Είναι ο Τσομπάνης Τρίφων. Ο Τρίφωνας είναι στο Βελιγράδι για ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και μας εύχεται φυσικά με την νίκη. Χατζηδημητρίου Αλεξάνδρα. Τοπικό Καβαλαρίου. Γκούλη Χαριτωμένη. Καραμπιμπέρης Ευστράτιος. Κουλιανοπούλου Πέγιου Βασιλική. Πασχαλίδης Δημήτριος. Καζαντζής Βασίλειος. Τοπικό Κολχικού. Μιχαηλίδης Νικόλος. Παπαδόπουλος Ευκλήδης. Σαββίδης Ιωάννης. Ταυρίδου Στέλλα. Δημητρίου Ουρανία. Καλκίτσας Δημήτριος. Καρούδης Βασίλειος.
Κόκοτα Μαρία. Σημεωνίδου Μαρία. Τοπικό Χρυσαυγής. Μηχανικός Κωνσταντίνος. Μπαράκου Στυλιανή. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος. Φίλιας Κωνσταντίνος. Τοπικό Ηρακλείου. Μόσχου Βασίλειος. Παϊσανίδου Ελένη. Πεχλιβανίδης Δημήτριος. Γκάγκα Σαράντης. Λειψίστας Γεώργιος. Μπίλης Κωνσταντίνος. Βραστινιώτιου Ανδρομάχη. Κοκκίνου Σοφία. Περιφέρεια Σοχού. Βαρσαμίδου Κωνσταντία. Γιαπιτζίδης Δημήτριος. Ιατρού Ιωάννης. Κόφτη Χρυσάνθη. Ματζαβέλας Αθανάσιος. Μάσιου Ελένη. Μότσανος Γεώργιος. Παπαδόπουλος Παναγιώτης. Καλά. Τοπικός Οχού. Καραγιώργης Άγγελος. Καραγιανακίδου Δέσποινα. Κάτσινας Κωνσταντίνος. Ξανθός Κωνσταντίνος. Τζιαχρίστος Αθανάσιος. Τσιούπα Σταμάτιος. Τοπικό Κρυονερίου Αυγής. Κυρικλίδου Παρθένα. Κουργατζίδης Ιορδάνης. Τοπικό Ασκού. Βασιλιάδου Αναστασία. Μαυρίδης Κωνσταντίνος. Σειρά Ευαγγελία. Κορώνια. Γιάμαλης Επαμεινόνδας. Καραθεοδόρου Βασίλειος. Καραθεοδόρου Δημήτριος.
Κατσάνης Χρήστος. Μαρουφίδου Σοφία. Τοπικό Αγίου Βασιλείου. Μινάκης Ιωάννης. Μοσχοβάκης Παναγιώτης. Τοπικό Γερακαρού. Ακριτίδου Εμιλία. Στεφανίδης Ιωάννης. Τοπικό Λακαδικίων. Και Χαγιάς Μιχαήλ. Παπαχαρίτου Μαρία. Τοπική κοινότητα Δαμέρη. Κριτσιάνης Θωμάς. Πού είναι ο Θωμάς? Βασιλούδη. Καρακασίδης Ηλίας. Περιφέρεια Ασύρου. Βλάχου Φραγκούλα. Κανδυλανάπτης Κωνσταντίνος. Καρανίκος Παγώνης. Μαλίκης Αστέριος. Μαυροβουνιώτης Χαρίσιος. Χάρης. Μπαχτσεβάνος Χρήστος. Βατσέλης Απόστολος. Καρακόλης Αθανάσιος. Κούτλας Ιωάννης. Πλανητάρχης. Χριστάκης Αριστίδης. Κριθιά. Βούλγαρης Εμμανουήλ. Κουλτούκης Νικόλαος. Τσουκάνης Αθανάσιος. Λαχανά. Γεωργακόπουλος Ιωάννης. Δημητρίου Κωνσταντίνος. Ξενιτόπουλος Τηλιανός. Τοπική κοινότητα Καρτερών. Αρβανίτη Σοφία. Λαχανά. Σαρίδης Ηλίας.
Σωτέρη Κυριακή. Νικόπολη. Στεφανίδης Κλήμης. Χατζηλιάδης Κωνσταντίνος. Σιλούπολη. Μουρτάζης Χαράλαμπος. Καλύνδια. Αθανασιάδου Ευαγγελία. Δαφνοπατίδου Άννα. Κοπαρανίδης Νικόλαος. Μαλτέζος Κωνσταντίνος. Μπρόζος Ηρακλής. Ποτακίδης Κωνσταντίνος. Τσεμεκίδης Παύλος. Τσιάμος Μόσχος.